Πάμε τώρα στην Ανατολική Ευθειότητα, κυρίες και κύριοι. Δήμαρχος Στυλίδας, η κυρία Βιργινία Στριγίου είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κυρία Δήμαρχε. Καλησπέρα και σε εσάς. Για κάποια κρούσματα που έκαναν την εμφάνισή τους τις τελευταίες ώρες στην περιοχή της Πελασγίας και έχει κλείσει και ένα τμήμα του Λυκείου, τι ακριβώς συμβαίνει εκεί? Κοιτάξτε, ναι, πράγματι την Παρασκευή βρέθηκαν 2 άτομα θετικά, την Παρασκευή το Σάββατο το πρωί, το Σάββατο το πρωί, ναι. Και χτες ανιχνεύτηκαν 2 θετικοί, ένας μαθητής πρώτης λυκείου, η μητέρα του, το αδερφάκι του και ο μπαμπάς τους, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή δεν έχει πρόβλημα. Ναι, είναι κρούσματα λοιπόν μιας δηλαδή οικογένειας. Μια οικογένεια, εκ των οποίων η μητέρα αυτών των παιδιών, αυτή τη στιγμή, από ό,τι γνωρίζω, βρίσκεται στο Πέτρινο, στη Λαμία, σε καλή κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει, ξέρετε, όλο αυτό το διάστημα, ενόχληση και από τους δημότες και από όλους μας. Είμαστε όλοι, αναμένουμε όλοι να δούμε τις εξελίξεις. Εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω όμως είναι το εξής. Την Παρασκευή που μας πέρασε, ο Δήμος Στυλίδας διοργάνωσε μέσω του ΕΟΔΗ έλεγχο rapid test στην Πελασγία. Ναι. Η προσέλευση ήταν ελάχιστη. Πολύ λίγος κόσμος ήρθε να ελεγχθεί, να κάνει δηλαδή το rapid test. Αυτό δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό, εικόνα. Αλλά ξέρετε, εμείς λοιπόν προσπαθήσαμε να κάνουμε αυτή την ενέργεια ως Δήμος για να οι άνθρωποι οι οποίοι θα είχαν προσέλθει, όσο περισσότεροι δηλαδή είχαν προσέλθει και είχαμε μια εικόνα, με σκοπό να προστατεύσουμε όλους τους δημότες. Είναι η πανδημία, δηλαδή, έχουμε πει κατά επανάληψη, το λέμε, το τονίζουμε. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να το ξεπεράσουμε εύκολα. Θα πρέπει όλοι να τηρούμε τις οδηγίες, το πρωτόκολλο βάση του ΕΟΔΗ και να συνεχίσουμε να προσέχουμε και βεβαίως να κάνει ό,τι μπορεί και ο Δήμος και όλοι μας πρέπει να είμαστε συγκροτημένοι και να ακολουθούμε αυτή τη γραμμή. Ναι. Επίσης πρέπει να σας πω ότι τις προηγούμενες ημέρες ο Δήμος, δηλαδή προσπαθώντας να προστατεύσει τους δημότες, διοργάνωσε και στα σχολεία. Κάναμε και στα σχολεία, ζητήσαμε να γίνουν τα rapid test. Στους εκπαιδευτικούς πάλι δεν προσήλθανε. Θεωρώ ότι ίσως δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έρχονται οι δημότες να ελεγχθούν. Θα επαναλάβετε τις δειγματοληψίες τις επόμενες ημέρες. Θα κάνουμε αύριο, έχουμε προγραμματίσει να γίνει και αυτό rapid test πάλι στις Ράχες. Ναι. Να ελεγχθεί δηλαδή και η τρίτη δημοτική ενότητα. Θέλω να παρακαλέσω τον κόσμο να πάνε να δούνε, να ελεγχθούνε, να δούμε τι γίνεται. Κατά αυτόν τον τρόπο δηλαδή προστατεύουμε όλους τους υπόλοιπους. Βέβαια, όπως αναφέρατε για το σχολείο, για το λύκειο της Πελασγίας, αμέσως χτες δηλαδή με το που μάθαμε τα κρούσματα αυτά, στείλαμε και έγινε απολύμανση και του λυκείου και του γυμνασίου. Το τμήμα της πρώτης λυκείου αυτή τη στιγμή δεν λειτουργήσε σήμερα. Όλα τα άτομα είναι τα παιδιά δηλαδή βρίσκονται σε κατοίκον περιορισμό για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και οι καθηγητές οι οποίοι μπήκανε στο τμήμα αυτό. Θα γίνει πάλι εξέταση των μαθητών τις επόμενες μέρες. Αλλά απευθύνεται αυτή την έκκληση στους πολίτες, από ό,τι καταλαβαίνω, να συμμετέχουν. Τον κόσμο, ο Δήμος κάνει μια προσπάθεια να ελεγχθούν οι δημότες όσο το δυνατόν περισσότεροι για να δούμε τι συμβαίνει. Να μπορούμε να προστατεύσουμε τους υπόλοιπους και τους εαυτούς μας και αυτούς τους ίδιους. Εφόσον δεν προσέρχονται, δεν μπορούμε να ξέρουμε, δεν έχουμε εικόνα. Έτσι. Δηλαδή, και την επόμενη μέρα επισκέπτονται τους γιατρούς και βλέπουμε ότι υπάρχουν θετικοί στον ιό. Σίγουρα η εικόνα είναι πιο σαφής. Όσο περισσότερα rapid test γίνονται, τόσο καλύτερη τα rapid είναι test η υγειονομική εικόνα κάθε περιοχής. Ναι, ακριβώς. Έχουν μία δυναμική. Υπάρχει και ένα ποσοστό πάντα που δεν λάθους, ας πούμε, αλλά σε γενικές γραμμές έχουμε μία εικόνα. Λοιπόν, παρακαλούμε θερμά και μέσω του σταθμού να έρθει ο κόσμος και αύριο στη Δημοτική Ενότητα Εχινέων, η μέρα Τετάρτη, να ελεγχθεί για να έχουμε και εμείς να μπορούμε να δούμε ποια θα είναι οι επόμενες κινήσεις για το Δήμο Στυλίδας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημάρχη, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Και εσείς, ευχαριστώ.